Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το Γιώργο Σταυρούπολης. 7η αγωνιστική της Α1. Ο Παύλος Μελάς υποδέχεται τον Οδυσσέα Κορδελιού. Ένα γειτονικό ντέρμπι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Βουλγαράκης. Την ίδια στιγμή που περιμένουμε τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος ιτήθηκε με 2-1 στο γήπεδο του Ευόσμου από τον Νέαντα, σε ένα παιχνίδι που σίγουρα θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι παραπάνω. Μια άδοξη ήταν και για την ομάδα του Γιάννη Τσάρτσαλη. Ενώ από την άλλη, η ομάδα του Βασίλη Αντωνιάδη ιτήθηκε με 2-3 από τον Φοινικά Πολύχνης, σε ένα παιχνίδι όπου ιτήθηκε μάλιστα με ανατροπή. Οι Κορδελιώτες, από ό,τι βλέπω, έτοιμες είναι οι ομάδες εκεί στη γωνία να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Ένα ντέρμπι γειτονικό, όπως είπαμε, ανάμεσα στον Παύλο Μελά και τον Οδυσσέα Κορδελιού, δύο γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δύο ομάδες που τις εκπροσωπούν όλα αυτά τα χρόνια. Ο Παύλος Μελάς στην Σταυρούπολη και ο Οδυσσέας Κορδελιού το Κορδελιό, δύο ιστορικά σωματεία, αναμφίβολα. Με 12 βαθμούς ο Παύλος Μελάς στο πρωτάθλημα, 4 νίκες, 2 ήττες για την ομάδα της Σταυρούπολης, 2 ήττες μάλιστα εκτός έδρας. Τώρα βλέπουμε τις ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και από ό,τι βλέπουμε στο πλάνο, διαιτητής αναμέτρησης ο Άγγελος Αγγελάκης μαζί με τους Αϊναλή και Παπαδόπουλο ως βοηθούς, τον Ηλία τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα είναι ο πρώτος, αν και τον ανέφερα δεύτερο, με τις πράσινες ριγέ εμφανίσεις ο Παύλος Μελάς κλασικά και με τις μπλε Οδυσσέας Κορδελιού. Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο ο Παύλος Μελάς, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε στο αρχικό του σχήμα, όποιος μπορεί να διακρίνει, δεν θα βρει τους Γεροντίδη και Καρυπίδη σχετικά με το προηγούμενο μάτς. Και ο Γκουβάρας νέο πρόσωπο αντί του Τσολαρίδη. Ο Τάσος Καρυπίδης, ο οποίος αποβλήθηκε στο μάτς του ΕΑΝΤΑ από τον διαιτητή του Τεβεκέλη. Ο Κώστας Γεροντίδης, ο οποίος είχε ένα ατύχημα τις τελευταίες ημέρες, τράκαρε με το αμάξι του και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας. Ενώ το νέο ξανά πρόσωπο στην ενδεκάδα είναι ο Μανώλης Γκουβάρας, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε φέτος τη χρονιά από τον Οδυσσέα Κορδελιού και παλιότερα όπου βρισκόταν. Διετέλεσε μάλιστα συμπαίκτης και με τον Κώστα Γεροντίδη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αγωνίστηκε στον Οδυσσέα Κορδελιού. Δύο πρώην παίχτες λοιπόν του Οδυσσέα, αντίπαλοι κόντρα στην πρώην ομάδα τους. Αναφέρουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Από την μία, ο Παύλος Μελάς έχει κατέβει με τους Πόπη στα γκολπόστ. Δεξιά ο Νερσεσιάνος στο άκρο της άμυνας. Στο άλλο άκρο θα αγωνιστεί ο Αμυρίδης. Κεντρικό δίδυμο στην άμυνα Πλίκας Χατζηχαριστός. Ενώ οι δύο μέση θα είναι ο Γκουβάρας με τον Μεμά. Στα πλάγια αριστερά ο Αρσενίδης. Δεξιά ο Ιωαννίδης. Δεκάριο Σταμάτης και ο Παπαγκαθονίκου στην αιχμή για τον Παύλο Μελά. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Βασίλης Αντωνιάδης έχει κατεβάσει τους Αθανασίου στα γκολπόστ. Τσελεκίδη δεξιά, Παπαδόπουλο αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Καράμπαλιού και στο κέντρο με τους Γίδαρο, Ρετζέπη, Δημογκίκα, Μαρίγκο, Τσιούπα και στην κορυφή τον Ευθυμιάδη. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν πλέον για να ξεκινήσει το γειτονικό ντέρμπι των δύο ομάδων. Ο Κώστας Κόλκος απουσιάζει από την βασική ενδεκάδα σήμερα λόγω τραυματισμού. Ακόμα μια απώλεια για τον Βασίλη Αντωνιάδη. Θα προσθεθεί και αυτός στους Κοτσαρή και τα ξαδέρφια Γιαννιώτη, τα οποία απουσιάζουν σήμερα για τον Οδυσσέα Κορδελιού, ο οποίος ιτήθηκε, όπως είπαμε, την περασμένη αγωνιστική, η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα από τον Φοινικά Πολύχνης. Και ο κ. Αγγελάκης σφυρίζει την έναρξη του παιχνιδιού με τον Παύλο Μελά να είναι στη σέντρα. Βλέπουμε τον Οδυσσέα να πιέζει σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, να μένει ψηλά στο γήπεδο. Και το καλημέρα, τραυματισμός. Δεν ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα. Παύλος Μελάς, Οδυσσέας Κορδελιού, εδώ στο γήπεδο Σταυρούπολης, μια βροχερή ημέρα στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Χθες μόνο μας έκανε τη χάρη και είχαμε γιακάδα. Σήμερα για κακή τύχη των ποδοσφαιριστών και των θεατών που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο, άρχισε δυνατή βροχή και πάλι.
Το θετικό βέβαια για αυτούς είναι ότι υπάρχει σκέπαστρο στο γήπεδο και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Σε ένα γήπεδο που από ό,τι διακρίνω είναι περίπου στα 100 άτομα σήμερα. Λίγα για το ντέρμπι το γειτονικό των δύο ομάδων. Περιμέναμε πολλά παραπάνω, είναι η αλήθεια. Και ο Πόπης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι μετά το fair play που τήρησε ο Οδυσσέας. Ιωαννίδης κάνει κίνηση ο Σταμάτης, δέχεται την μπάλα. Βγαίνει ο Θανασίου, μπλοκάρει σταθερά. Πήγε να επισκεφθεί εδώ την μεγάλη περιοχή του Οδυσσέα. Ο Παύλος Μελάς μετά από μια πάσα του Νερσεσιάν προς τον Αντώνη Σταμάτη. Βολέ του Αθανασίου, κεφαλιά του Νερσεσιάν και τώρα Δήμο Γκίκας. Το Σταμάτης κλέβει, ξανακερδίζουν την κατοχή του Οδυσσέα. Και τώρα Αρσενίδης για τον Παπαγαθονίκου. Πολύ ωραία αυτός με τη μία και τώρα στην κόντρα ο Παύλος Μελάς. Παπαγαθονίκου και Ιωαννίδης, αργεί ο Σταμάτης, αλλά και η πάσα που κάνει είναι στο κενό, μιας και ο Μεμά δεν ακολούθησε. Θα πρέπει και ο Σταμάτης να περιμένει περισσότερο. Πλάγιο για τον Οδυσσέα, την ίδια στιγμή όπου καταφέρνει αρκετός κόσμος στην Σταυρούπολη. Από ό,τι βλέπω στην είσοδο, πλάγιο με τον Παπαδόπουλο. Δυνατές οι μονομαχίες, νικητές του Παύλου Μελά και τώρα Σταμάτης. Υπάρχει χέρι, σωστά. Σηκώνει τη σημαία του ο Ηλίας Παπαδόπουλος, βοηθώντας και τον Άγγελο Αγγελάκη. Μια πολύ καλή τριπλέτα διαιτητών. Αγγελάκης, Παπαδόπουλος, Ηλίας και Αϊναλής. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, ένα γέμισμα προς τα αριστερά, έτσι πως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι. Το πλάγιο είναι για τον Οδυσσέα. Αναγνωριστικά αυτά τα πρώτα λεπτά, τα πρώτα τρία λεπτά ουσιαστικά. Μεμά για τον Παύλο Μελά. Ένα γέμισμα εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Αθανασίου. Πούλημα. Τζάμπα εδώ πέρα θα μπορούσε να την κρατήσει ο Μεμά. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος στην προϊστορία των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια στις δύο αναμετρήσεις που έχουν δώσει μετράει δύο ισάριθμες νίκες με 1-0 και 1-2 μέσα στο Κορδελιό σε ένα πραγματικά τότε δραματικό παιχνίδι όπου ο Παύλος Μελάς είχε προηγηθεί με τον γκολ του Γεροντίδη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κόλκος ισοφάρισε στις αρχές της επανάληψης για να έρθει ο Αμυρίδης λίγα λεπτά πριν την λήξη του αγώνα και να κάνει ξανά το 1-2 για τον Παύλο Μελά, δίνοντας τη νίκη τότε στην ομάδα του. Την μπάλα προς τα πίσω και υπάρχει φάουλ, σωστά, ο κύριος Αϊναλής στο σπρόξιμο πάνω στον Πλίκα, αν είδα καλά. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος φέτος στα εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει δεν έχει δεχτεί γκολ. Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό σε αυτά τα τρία παιχνίδια εντός έδρας. Και η μπάλα πλάγιο για τον Οδυσσέα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Οδυσσέας Κορδελιού δεν έχει δεχτεί γκολ στα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι στιγμής, με Θέρμη και Πεντάλοφο. 0-0 στην Θέρμη και 0-3 στον Πεντάλοφο. Αναμπουμπούλα εκεί, θέλει να κερδίσει την μπάλα ο Ιωαννίδης, τα καταφέρνει αλλά με φάουλ. Η μπάλα είναι για το Κορδελιό. Παύλος Μελάς με 12 βαθμούς, Οδυσσέας με 9 σε αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές, η 7η είναι σήμερα. Μπάλα προς τον Πόπη, τρέχει να τσιμπήσει την μπάλα εκεί ο Ρετζέπης, δεν την πρόλαβε. Ο Ρετζέπης, ο οποίος κέρδισε θέση βασικού σήμερα εδώ στην Σταυρούπολη. Μετά την εμφάνισή του γλίστρησε και ο Αθανασίου, η μπάλα πλάγιο. Δεν τον είδε Σταμάτης τον goalkeeper του Οδυσσέα. Και όπως έλεγα για τον Ρετζέπη, ο οποίος κερδίζει σήμερα θέση βασικού στον Οδυσσέα μετά από μια καλή εμφάνιση που πέρασε ως αλλαγή για τον Οδυσσέα. Είχε προσφέρει μια φρεσκάδα κόντρα στον Φίνικα Πολύχνης στο προηγούμενο μάτς την περασμένη Τετάρτη. Και πλάγιο για τον Οδυσσέα. Δυσανασχετίε και ο Παπαγαθονίκου. Και το πλάγιο για τον Οδυσσέα με τον Χάρη Παπαδόπουλο, τον έμπειρο μεσοαμυντικό,
όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο μάτς με τον Φίνικα Πολύχνης, σε νέο ρόλο φέτος ως αριστερός, ο πιστοφύλακας. Ένας παίκτης ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν είτε ως center back είτε ως αμυντικό half. Μεσεσιάν τώρα η παλιά για τον Παπαγαθονίκου, κόβει ο Παπαδόπουλος και τώρα ο Ιωαννίδης. Λάθος, Γίδαρος, Δημογκίκας, η παλιά για τον Ευθυμιάδη. Κερδίζουν του Παύλου Μελά και τώρα Μυρίδης. Το διώξιμο όπως όπως, Αρσενίδης με κλειστά μάτια θέλησε να βρει τον Παπαγαθονίκου. Η μπάλα βγήκε πλάγιο, 0-0 εδώ στη Σταυρούπολη για Παύλο Μελά και Οδυσσέα Κορδελιού. Στα 6,5 λεπτά παιχνιδιού που έχουμε διανύσει, δίχως κάποια καθαρή τελική ευκαιρία, ούτε υποψία για την ακρίβεια φάσης. Και υπάρχει offside από τον κύριο Αϊναλή. Ο Γιώργος Ευθυμιάδης βρέθηκε εκτεθειμένος. Ο Γιώργος Ευθυμιάδης, όπως είπαμε, ο οποίος μετακόμισε φέτος στον Οδυσσέα Κορδελιού από τον ΠΑΟ Κειμήνων Μαλγάρων και μάλιστα ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, έχοντας πετύχει μέχρι στιγμής 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Σίγουρα μοιάζει άξιος αντικαταστάτης του Βακουφάρη, του περσινού πρώτου σκόρερ του Οδυσσέα, στην τράμπα ουσιαστικά που κάνανε οι δύο ομάδες, ΠΑΟ Κειμήνων Μαλγάρων και Οδυσσέας Κορδελιού. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Βακουφάρη και έχουμε προβολή του Μεμά, φάουλ υπέρ του Οδυσσέα Κορδελιού, ενώ ο Οδυσσέας απέκτησε τον Γιώργο Ευθυμιάδη. Μια βαθιά μπαλιά, βγαίνει ο Πόπης εύκολα, μπλοκάρει και παίζει γρήγορα για τον Νερσεσιάν. Το Κορδελιό μένει ψηλά πάντως. Έχει γυρίσει ο Παπαγαθονίκου να ζητήσει μπάλα. Με μαμ κερδίζει πλάγιο για την ομάδα του. Και πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Σταμάτης με το κεφάλι για τον Ιωαννίδη και αυτός με τη μία για τον Παπαγαθονίκου. Ένα παιχνίδι κέντρου μέχρι στιγμής εδώ στη Σταυρούπολη. Αρσενίδης, Παπαγαθονίκου, το σούτ του Αρσενίδη, μπάλ out. Αρκετά out μάλιστα. Όπως και να έχει, καταγράφεται στις τελικές ευκαιρίες του Παύλου Μελά αυτό το σούτ του Αρσενίδη στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας με αυτό το βολέ τώρα του Αθανασίου. Δημογκίκας με Μεμά, μια μονομαχία που θα τη δούμε αρκετές φορές σήμερα. Σταμάτης τώρα στο πλάι, βγάζει ωραία πάσα για τον Ιωαννίδη με κλειστά μάτια. Η σέντρα, η μπάλα πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ανεβαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Παύλου Μελά, δίχως όμως, όπως είπαμε, κάποια καθαρή ευκαιρία. Μόλις ένα σουτ του Αρσενίδη πριν ένα λεπτό, το οποίο πέρασε αρκετά out. Το πλάγιο τον Σταμάτη, ένα πισωγύρισμα που έκανε εκεί με μα. Ψιλοκρεμαστή παλιά εύκολα ο Θανασίου. Και τώρα ένα βολέ για τον Ευθυμιάδη, Αμυρίδης και Γκουβάρας. Αμυρίδης και πάλι ψάχνει να βρει ποιον. Λάθος, Γίδαρος, με μα και η μπάλα στον Ερσεσιάν. Με μά τώρα κάνει κίνηση ο Παπαγαθονίκου, τον είδε, αλλά πρώτο στην μπάλα ο Καράς παραχωρεί πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Όλα 0 στη Σταυρούπολη. Έχει σταματήσει και η βροχή εδώ στην Σταυρούπολη. Παπαγαθονίκου τα βάζει με τα θηρία, χάνει την μπάλα, αλλά ξανακερδίσουν οι συμπαίκτες του. Και πάλι λάθος τώρα ο Οδυσσέας στην επίθεση. Η μπαλιά δεν βγαίνει για τον Μαρίνγκο. Κέρδισαν του Παύλου Μελά. Ξανά λάθος. Ένα γέμισμα που θα γίνει. Κερδίζει ο Αμυρίδης με πλάτη, όμως είναι εκεί. Διώχνει πάνω σε παίχτη του Κορδελιού. Για να δούμε τους φιλοξενούμενους. Η σέντρα που θα βγει. Χατζηχαριστός με τη μία απομακρύνει. Σε ένα χώρο που κινείται ο Γίδαρος. Δημογκίκας. Ρετζέπης χάνει και τώρα με μά. Αρσενίδης, ένα γέμισμα προς τον Παπαγαθονίκου. Δύσκολα κι όμως ο Ρομίλος να πάρει τη μονομαχία.
ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Καρά. Κουβάρας τώρα, κλέψουμε για τον Μανώλη Κουβάρα. Ιωαννίδης κάνει κίνηση ο Παπαγαθονίκου, χάνει τον Παπαδόπουλο όμως ο Ιωαννίδης. Και το διώξιμο από τον Χάρη Παπαδόπουλο. Και πλάγιο τώρα για τον Παύλο Μελά. Σε ένα δυνατό παιχνίδι πάντως, οι δύο ομάδες έχουν όρεξη από ό,τι βλέπουμε. Ωστόσο το βρεγμένο γήπεδο δυσκολεύει τις προσπάθειές τους. Είναι αρκετά προσεκτικοί στο να μην κάνουν λάθος στο ένα και στα δύο μέτρα στην μεταβίβασή του. Συμπαλιά για τον Παπαγαθονίκο, ο οποίος ξέφυγε τώρα, πατάει και περιοχή, θέλει να γυρίσει. Η μπαλιά του όμως κόβεται τον Παπαδόπουλο, καθώς είχε ακολουθήσει ο Σταμάτης και πήρε θέση σεντρεφόρ. Ευθυμιάδης τώρα με τον Πόπι Πλασέκη, μπάλα out. Πρώτη τελική ευκαιρία και για τον Οδυσσέα με τον Γιώργο Ευθυμιάδη. Τον πρώτο σκόρερ του Οδυσσέα Κορδελιού φέτος στο πρωτάθλημα. Για καλή του τύχη. Ο Παύλος Μελάς κράτησε ανέπαφη την εστία του. Συνέχεια στο παιχνίδι μας μετά από αυτήν την μεγάλη ευκαιρία του Οδυσσέα Κορδελιού με τον Γιώργο Ευθυμιάδη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Πόπι και στο πλασέ που είχε στο τέτα τέτ, έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Πόπι. Ο Γιώργος Ευθυμιάδης με ένα πολύ καλό σπριντ κερδίζει αρκετά στην επιτάκυνση. Είναι ένα από τα ατού του ως ποδοσφαιριστής. Παπαδόπουλος ψάχνει τον Ευθυμιάδη, περνάει η μπάλα, αλλά ο Χατζηχαριστός βάζει το σώμα του έξυπνα και η μπάλα περνάει out. Ένα γέμισμα για το Σταμάτη, η μπάλα φτάνει στον Παπαγαθονίκου, τελικά διώχνει ο Ρετζέπης. Δεν έχουμε δει ακόμα ποδόσφαιρο. Μεμά, Μαρίγκος βγάζει στα δεξιά μια δυνατή μπαλιά όμως, η οποία περνάει απευθείας έξω, δίχως αποτέλεσμα αυτή η επίθεση για τον Οδυσσέα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Χατζηχαριστό τώρα για τον Παύλο Μελά. Να βγάζει μια βαθιά μπαλιά για τον Παπαγαθονίκο. Αυτός στα τυφλά προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Άργησε και ο Σταμάτης να ακολουθήσει. Η μπαλιά ωραία προθυμένη τώρα. Για να δούμε τον Οδυσσέα. Τάκλιν, δεν υπάρχει τίποτα. Ευθυμιάδη στο πλασέ. Και πάνω στη γραμμή απομακρύνει ο Γκουβάρας, αν είδα καλά, για τον Παύλο Μελά. Το σούτ στη συνέχεια out. Διπλή ευκαιρία εδώ κατά τον Οδυσσέα για να ανοίξει το σκορ. Έσωσε την ομάδα του Παύλου Μελά. Εδώ ο Μανώλης Γκουβάρας με την απομάκρυνση σχεδόν πάνω στη γραμμή. Συνήθως σε κάτι τέτοιο μας έχει συνηθίσει ο Κώστας Πλίκας, ο οποίος έχει βγάλει σε παρόμοιες περιπτώσεις την μπάλα στα μάτς μελιτή και με μελιτή και με θέρμη. Σε ανάλογες φάσεις όπου είχε διώξει την μπάλα πάνω στη γραμμή, βγαίνει ο Αθανασίου εκεί και παραχωρεί πλάγιο. Κακή συνεννόηση της αμυντικής γραμμής με τον τερματοφύλακα. Κυνηγάει ο Ευθυμιάδης και υπάρχει φάουλ πάνω στον επιθετικό του Οδυσσέα Κορδελιού από τον Κώστα Πλίκα, τον οποίον προαναφέραμε πριν λίγο. Φάουλ για τον Οδυσσέα, ο οποίος ανεβάζει στροφές αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο κ. Αγγελάκης λέει στον Μπαλίου να πάει λίγα μέτρα πιο πίσω την μπάλα. Μια βαθιά μπαλιά, το σούτ, συγκίνηση, μπάλα out. Καλή σκέψη, ωστόσο υστέρησε λίγο στην εκτέλεση. Βέβαια από δύσκολη θέση και ο Μαρίγκος. Σίγουρα αν είχαμε ένα τέτοιο γκολ θα ήταν από τα highlights του μήνα.
Μάλιστα με δεξί πόδι προσπάθησε να το κάνει μέσα στην εστία. Και ο Αστήρος Πόπης εδώ στο πλάνο. Ένα παιδί που ήρθε από τον Ολυμπιακό Κιμήνων μαζί με τον Ρομίλο Παπαγαθονίκου και τον Δημήτρη Κιουμουρτζόγλου. Δημήτρης Κιουμουρτζόγλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι. Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ενδέχεται από εβδομάδα να μπει κι αυτός στην ενεργό δράση. Ενώ για τον Παύλο Μελά περιμένει στην γωνία και ο Κώστας Νικολαίδης, ο οποίος κι αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Δύο πολύ σημαντικοί παίχτες στο μεσοαμυντικό κομμάτι για τον Γιάννη Τσάρτσαλη. Φάουλ για τον Παύλο Μελά. Ο Οδυσσέας Κορδίου πάντως έχει τις ευκαιρίες του αγώνα, τις σημαντικότερες. Παύλος Μελάς μετράει μόλις μία φάση με τον Χρήστο Αρσενίδη, τελική, το οποίο πέρασε αρκετά έξω, βέβαια από την εστία του Αθανασίου. 17 λεπτά παιχνιδιού στη Σταυρούπολη. Η παλιά για τον Ευθυμιάδη ήταν δυνατή. Δημογκίκας τώρα θα παίξει για τον Μαρίγκο. Ψάχνει στηρίγματα ο Μαρίγκος. Ένα γέμισμα χαμηλό διώχνουν του Παύλου Μελά. Έρχεται, μαζεύει και ο Σταμάτης αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Ιωαννίδης με το κεφάλι. Κακή πάσα, λάθος. Και τώρα ο Οδυσσέας από τα δεξιά. Θα βγει η σέντρα. Βγαίνει τελικά, διώχνουν του Παύλου Μελά. Το σούτ που θα γίνει στη συνέχεια, η μπάλα out. Απειλεί ξανά εδώ ο Οδυσσέας Κορδελιού. Χαρακτηριστικότερη έκφραση από αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο από την κερκίδα δεν υπάρχει για την κατάσταση του Παύλου Μελά σε αυτά τα πρώτα λεπτά, ο οποίος μοιάζει σαν να μην έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Οδυσσέας Κορδελιού πιέζει ψηλά, εμποδίζει την ανάπτυξη των Σταυροπολιτών, οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε σε βαθιές μπαγιές και ουσιαστικά χάνουν εκεί το παιχνίδι, μιας και ο Οδυσσέας παίρνει την κατοχή. Ευθυμιάδης τώρα κάνει τις τρίπλες στο σουτ πάνω στα σώματα και συγκεκριμένα του Αμυρίδη. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Ακόμα ένα λάθος. Ο Οδυσσέας Κορδελιού έχει πάρει τον χώρο του κέντρου. Φάουλ από τον Αμυρίδη εκεί, από τον Παναγιώτη Αμυρίδη. Φάουλ για τον Οδυσσέα. Αρκετά μέτρα βέβαια έξω από την μεγάλη περιοχή. Ωστόσο ο Χάρης Παπαδόπουλος δεν θα διστάσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Πόπη. 0-0, να υπενθυμίσουμε εμείς εδώ στη Σταυρούπολη για Παύλο Μελά και Οδυσσέα. Βγαίνει ο Πόπης με γροθιές, απομακρύνει. Ένα σούτ στη συνέχεια πάνω στην κίνηση, η μπάλα περνάει out. Ακόμα μια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν μπει δυνατά στο παιχνίδι. Και τώρα Χατζηχαριστός ζητάει μπάλα ο Μεμά, γίνεται κάτοχος της, αφήνει για τον Κουβάρα και πλάγιο για τον Οδυσσέα, προβληματισμένος ο Γιάννης Τσάρτσαλης. Με αυτήν την εικόνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά για τους Σταυροπολίτες. Κουβάρας για τον Παπαγαθονίκου, η κεφαλιά του Παπαγαθονίκου ίσως για να μην βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τέτοια στιγμή με ενημερώνουν από την κερκίδα ότι το κεραυνός Αγγελοχωρίου προηγείται με 0-1 αυτή τη στιγμή της νίκης μεσημερίου. Ένα ντέρμπι από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης στην Ανατολική, ανάμεσα σε νίκη μεσημερίου και κεραυνό Αγγελοχωρίου. Πιέζει ο Οδυσσέας, οι κόντρες, Ευθυμιάδης, το σούτ στη συνέχεια αρκετά άστοχο. Μια φλίαρη πάντως υπεροχή του Οδυσσέα Κορδελιού, ο οποίος δεν έχει αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του.
Με έναν Παύλο Μελά από την άλλη χαμένο ουσιαστικά μέχρι στιγμής. Με τον Κώστα Γεροντίδη να υπενθυμίσουμε να βρίσκεται στον πάγκο σήμερα, καθώς είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό του πριν 2 ημέρες. Είχε άγιο πάντως, καθώς την γλίτωσε με γρατζουνιές. Το αμάξι βέβαια καταστράφηκε. Αυτά έχουν λίγη σημασία. Για να δούμε πέσιμο του σταμάτη. Δεν υπάρχει τίποτα χαρακτηριστικά. Ανοίγει τα χέρια του ο Αγγελάκης, σαν να του λέει ότι δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα. Δεν υπάρχει καν παράβαση. Περισσότερο με γλίστριμα έμοιασε. Παπαδόπουλος με μα κερδίζει, διώξιμο τον Παλιού, δεύτερο στη συνέχεια από τον Αμυρίδη και τώρα Μαρίγκος κάνει μια σβούρα, βγάζει και τη σέντρα Μερσεσιά και 0-1 0-1 για τον Οδυσσέα Κορδελιού με τον Ρετζέπη. Μια αγκαλιά εδώ πέρα οι ποδοσφαιριστές του Οδυσσέα στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού, 23ο για την ακρίβεια. Οι φιλοξενούμενοι παγώνουν εδώ το Σταυρούπολης με τον γκολ του Ρετζέπη. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε, όπως είπαμε, από τον Μαρίγκο, ο οποίος έριξε μια γυροβολιά και στη συνέχεια έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με τον Ρετζέπη από κοντά να γράφει τώρα το 0-1. Ακόμα ένα παιχνίδι που ο Οδυσσέας Κορδελιού προηγείται. Δεν έχει μείνει πίσω σκορ μέχρι στιγμής. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα, μονομαχίες, φάουλ για τον Παύλο Μελά, 0-1 όπως είπαμε, με τον γκολ του Ρετζέπη στο 23, μετά από μια προσπάθεια προσωπική του Μαρίγκου. Ο Οδυσσέας Κορδελιού, ο οποίος όπως είπαμε δεν έχει ξεκινήσει παιχνίδι και να μείνει πίσω στο σκορ. Σε 7 παιχνίδια έχει καταφέρει είτε να προηγηθεί σε όλα, είτε να μείνει στο 0-0 στο παιχνίδι με τη Θέρμη συγκεκριμένα αναφέρομαι. Χατζή Χαριστός, Πόπης πιέζουν του Κορδελιού. Το διώξιμο σε πλάγιο. Σαφώς καλύτερος ο Οδυσσέας σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Δεν έχει πατήσει κάτω μπάλα ο Παύλος Μελάς. Νερσεσιάν, Σταμάτης, Γκουβάρας, Νερσεσιάν και πάλι. Ευθυμιάδης μένει όρθιος από το σπρώξιμο εκεί του Πλίκα και σωστά αφήνει πλεονέκτημα ο κύριος Αγγελάκης, πλάγιο για τον Οδυσσέα.
την Ερσεσιά να απομακρύνει πλάγιο για τον Οδυσσέα. Ο Ρετζέπης, ο οποίος σημειώνει το πρώτο του γκολ φέτος στο πρωτάθλημα για τον Οδυσσέα. Παπαδόπουλος ψάχνει τον Δημογκίκα, ένα γύρισμα, διώχνει ο Πλίκας, κερδίζει ξανά ο Παπαδόπουλος. Ρετζέπης, Νερσεσιάν και τώρα Ιωαννίδης στον χώρο για τον Σταμάτη, ο οποίος κερδίζει από το λάθος του Καρά. Για να δούμε τώρα. Σταμάτης δεν περνάει πάσα του για τον Ιωαννίδη, πλάγιο όμως που κερδίζει. Ανεβαίνει ο Νερσεσιάν να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Σταμάτης, ένας πολύ καλός χειριστής μπάλας. Ιωαννίδης τώρα μένει όρθιος. Θα μπει προς τα μέσα, η μπάλα έχει βγει, ενώ έχει πετύχει ένα υπέροχο γκολ ο Παπαγαθονίκου, χωρίς όμως να μετρήσει βέβαια, καθώς η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τελικά υπάρχει φάουλ. Φάουλ υπάρχει, στην αρχή της φάσης. Ένα μπέρδεμα που έχει γίνει. Πάντως το τελείωμα του Παπαγαθονίκου ήταν υπέροχο. Μια φάση που σίγουρα δεν θα τη δούμε στα στιγμιότυπα. Αρσενίδης, η σέντρα, διώχνουν του Κορδελιού σε ένα χώρο που είναι και ο Παπαγαθονίκου. Δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Κλείστηκε από τρεις αντιπάλους του. Και τώρα ο Οδυσσέας, η παλιά η προθυμένη για τον Ευθυμιάδη, θα την αφήνει να περάσει αυτός. Αντεπίθεση για τον Οδυσσέα, η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, Πόπης διώχνει, συνεχίζει τη φάση. Τώρα θα απομακρύνουν του Παύλου Μελά. Πολύ καλή εμφάνιση πάντως από τους φιλοξενούμενους. Εξαιρετική αντεπίθεση για σεμινάριο. Επιστροφή στον Αθανασίου και ηρεμία στο παιχνίδι. 1-0 ή 0-1 καλύτερα για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Από τον γκολ που σημείωσε ο Ρετζέπης μετά από την σέντρα που του είχε βγάλει ο Μαρίνγκος. Αρκετά ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Κορδελιού εδώ στην Κερκίδα, σε μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του Οδυσσέα μέχρι στιγμής βέβαια. Η παλιά για τον Παπαγαθονίκου, για τον Ιωαννίδη με συγχωρείτε, Μπαλιούιου, η μπάλα βρίσκει και είναι πλάγιο για τον Οδυσσέα. Και έχουμε μικρή διακοπή, ο παρατηρητής του αγώνα έκανε τις παρατηρήσεις του εκεί προς τον Γιάννη Τσάρτσαλη. Εκεί ο γιατρός και πρόεδρος του Παύλου Μελά, ο Γιώργος Σαρδακλής, τα λέει με τον Άγγελο Αγγελάκη, με την ιδιότητα του γιατρού σήμερα στον πάγκο του Παύλου Μελά. Ουσιαστικά μάλλον για τον χώρο όπου θα κινείται ο Γιάννης Τσάρτσαλης. Άσκοπη διακοπή θεωρώ. Το πλάγιο είναι για τον Οδυσσέα. Ενώ πάει εκεί και ο Χατζηχαριστός, ο Άγγλος Αγγελάκης συνεχίζει να τα λέει εκεί με τον Γιάννη Τσάρτσαλη. Δεν είμαι και κοντά, θα είχε αρκετό ενδιαφέρον αν θα μπορούσαμε να ακούσουμε τι λέγανε οι πρωταγωνιστές. Βουβάρα, συμπαγιά για τον Παπαγαθονίκου, ο οποίος παίζει με πλάτη. Τον έχουν κλείσει καλά του Κορδελιού, Δημογκίκας. Η μπαλιά για τον Ευθυμιάδη, ο οποίος κάτι τέτοιες μπαλιές τις έχει στο μωτήρι. Και η μπάλα περνάει έξω, out. Συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ συνεχίζει η ένταση στον αγωνιστικό χώρο, στον περιβάλλοντα χώρο. Σταμάτησε τώρα. Ίσως αυτό είναι και μια αφύπνιση στο αγωνιστικό κομμάτι για τον Παύλο Μελά. Ίσως τον αναγκάσει, ίσως τον τσιμπήσει για να βάλει μπροστά και να
πατήσει και αυτός περιοχή. Μια σκοδοσιάς Κορδίου, όπως είπαμε, έχει την υπεροχή σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού. Αθανασίου με την μπάλα στα χέρια, 0-1 για τον Οδυσσέα Κορδελιού από το 23. Νερσεσιάν με τον Ρετζέπη, τα τζατζαρίσματα. Μένει όρθιος ο Νερσεσιάν και πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Εξακολουθεί να βρίσκεται στο μισό γήπεδο ο Οδυσσέας. Γκουβάρας, Πλίκας με το κεφάλι, Ιωαννίδης, Παπαδόπουλος, ακόμα ένα γέμισμα, Χάτζη Χαριστός, Ιωαννίδης τώρα και ο Νερσεσιάν απομακρύνει. Τρέχει ο Σταμάτης, προβολή και φάουλ πάνω στον αμυντικό του Οδυσσέα Κορδελιού, τον Καρά. Ζητάνε κάρτα από την κερκίδα του Οδυσσέα. Αθελά του κυθερό ο Σταμάτης, δεν ήθελε να βρει τον αντίπαλο. Άλλωστε είναι γνωστός για τον πολύ καλό του χαρακτήρα εντός και εκτός γηπέδου. Δεν συνηθίζει να παίζει βρώμη, κάπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Μάλιστα ζητάει και συγγνώμη τον αντίπαλό του. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, φάουλ για τον Οδυσσέα. Τη γλίτωσε πάντως ο νεαρός. Κεφαλιά του Νερσεσιάν, πλάγιο για τον Οδυσσέα. Παπαδόπουλος, το πλάγιο ψάχνει να βρει τον Ευθυμιάδη, ο οποίος την πάτησε για τον Μαρίγκο. Ιωαννίδης, νικητές οι παίκτες του Παύλου Μελά σε αυτές τις κόντρες και φάουλ που υπάρχει πίσω από τον χώρο του κέντρου. Ο Παύλος Μελάς άρα δέχεται το πρώτο του γκολ εδώ στην Σταυρούπολη. Μετά τα παιχνίδια με Λυτή και Θερμαϊκοθέρμης έχει δώσει 4 παιχνίδια εκτός έδρας η ομάδα του Γιάννη Τσάρτσαλη. Αυτό είναι το τρίτο εντός έδρας, ενώ υπάρχει τραυματισμός στο πόπι, όχι, σηκώνεται. Μόνο αυτό δεν θέλει να σκέφτεται ο Γιάννης Τσάρτσαλης, μιας και δεν βρίσκεται άλλος goalkeeper στην αποστολή. Ο Τάσος Καρυπίδης είναι με κόκκινη από το προηγούμενο μάτς, απουσιάζει. Μεμά, επανάληψη ζητάει ο κ. Αγγελάκης. Το 0-1 παραμένει εδώ στη Σταυρούπολη. Ένα πρώτο μέρος στο οποίο δεν ήταν και το καλύτερο μέχρι στιγμής από πλευρά θεάματος. Ένα δυνατό πάντως παιχνίδι με ρυθμό, αλλά δίχως πολλές ευκαιρίες και πλάγιο για τον Οδυσσέα. Στα 37 λεπτά παιχνιδιού βρισκόμαστε. Βασίλης Αντωνιάδης και Γιάννης Τσάρτσαλης συνεχώς όρθιοι να δίνουν οδηγίες. Ο Γιάννης Τσάρτσαλης, ο οποίος είναι ο προπονητής του Παύλου Μελά, που έχει καθίσει τον μεγαλύτερο χρόνο στον πάγκο της ομάδας, 5 χρόνια τη δεκαετία του 2000. Σε ένα λάθος που πάει να γίνει το κρέμασμα, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε ποτέ προς την αιστεία του Πόπη. Έφευγε περισσότερο προς τα πλάγια. Και τώρα η μπάλα στον Αθανασίου. Όπως έλεγα για τον Γιάννη Τσάρτσαλη, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παύλο Μελά. Περνάει η μπάλα τον Εσεσιάν, εύκολα ο Πόπης. Σταμάτης, ο οποίος γύρισε πίσω να πάρει την μπάλα. Πιέζουν το Οδυσσέα αποτελεσματικά πάντως μέχρι στιγμής, εμποδίζοντας τους γηπεδούχους να κάνουν παιχνίδι. Ιωαννίδης,
Δεν υπάρχει τίποτα. Πατάει περιοχή ο Ανίδης. Βγάζει την παλιά στο πέναλτι. Πέφτει ο Παπαγαθονίκου. Το rebound. Η μπάλα στα σώματα. Ξανά ο Παύλος Μέλλας τώρα. Κλέβουν το Οδυσσέα. Οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να βγουν στην κόντρα. Η παλιά τον Ευθυμιάδη υπάρχει offside θεωρώ. Τώρα σηκώνει τη σημαία του ο Ηλίας Παπαδόπουλος. Η μπάλα είναι για τον Παύλο Μελά μετά την υπόδειξη για offside από τον Ηλία Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος η κεφαλιά. Άλλος Παπαδόπουλος, ποδοσφαιριστής, ο Χάρης. Η μπαλιά για τον Ρετζέπη τώρα από τα αριστερά. Ο σκόρερ του Οδυσσέα. Παράλληλη πάσα για τον Δημογκίκα. Στα δεξιά γλιστράν εκεί του Κορδελιού. Ο Τσιούπας αν είδα καλά. Και τώρα ξανά Οδυσσέα. Στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Νεσεσιάνη κεφαλιά προς τα πίσω. Καρμπών φάση. Με την φάση που σημείωσε τον γκολ Οδυσσέας Κορδελιού. Αυτή η τελευταία. Ενώ υπάρχει κάρτα προς τον Μανώλη Γκουβάρα. Όχι, προς τον Κώστα Πλίκα, με συγχωρείτε. Για το μαρκάρισμα, το προηγούμενο. Πολύ καλή παρουσία του Άγγελου Αγγελάκη μέχρι στιγμής και των βοηθών του. Ο Ρετζέπης λοιπόν. Η σέντρα στο δεύτερο από κοντά μπλοκάρει ο Πόπης. Με τον Δημογκίκα να κάνει το πλασέ από κοντινή θέση. Υπάρχει πρόβλημα στα στημένα. Για τους γηπεδούχους. Το διώξιμο τον Τσελεκίδη όπως όπως. Και καλά έκανε και για την ομάδα του, καθώς ο Ιωαννίδης αν περνούσε από εκεί θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Οδυσσέα. Και ακόμα ένα πλάγιο στο παιχνίδι μας για τον Παύλο Μελά. Στο 40 λεπτό της αναμέτρησης όλα αυτά. Σταμάτης, λάθος. Κερδίζουν τον Παύλο Μελά τώρα με τον Αρσενίδη. Ωραίο τριγωνάκι, Παπαγαθονίκου. Η μπάλα στον Γκουβάρα. Λάθος στη συνέχεια και τώρα Γίδαρος. Η παλιά ωραία στα πλάγια τώρα. Ξεδιπλώνεται ο Οδυσσέας Κορδελιού. Ανεβαίνει από την άλλη πλευρά ο Ρετζέπης. Σκάει μια φορά η σέντρα προς τον Ρετζέπη. Με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα η μπάλα και να χάσει την κατοχή της ο Ρετζέπης. Μεμά για τον Γκουβάρα, ο οποίος βλέπει γήπεδο τώρα. Κρατάει μέχρι να βρει στηρίγματα. Τώρα παίζει για τον Αρσενίδη. Αρσενίδης για τον Γκουβάρα και αυτός. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Νερσεσιάν, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του τώρα. Ανεβαίνει και ο Ρετζέπης να τον μαρκάρει. Τα κουνάκια για τον Ιωαννίδη και αυτός για τον Μεμά. Παπαγαθονίκου, Ιωαννίδης, παίζουν με την φωτιά εκεί του Παύλου Μελά. Κερδίζει ο Δημογκίκας το διώξιμο πάνω στον Χατζηχαριστό. Πολλά τα λάθη στον χώρο του κέντρου και για τις δύο ομάδες. Σταμάτησε τώρα. Περιμένει αριστερά ο Αμυρίδης. Η σέντρα δεν βγαίνει. Κερδίζουν του Κορδελιού. Διώξουμε από το Γίδαρο. Και τώρα ο Αρσενίδης έρχεται να μαζέψει την μπάλα. Δύο παίκτες του Παύλου Μελά βρίσκονται σε θέση offside. Τώρα μαζεύονται και καλύπτονται από την αμυντική γραμμή του Οδυσσέα. Ιωαννίδης, Σταμάτης, πάει να κάνει μια εξαιρετική τρίπλα εκεί. Ιωαννίδης στον χώρο για τον Παπαγαθονίκου, κόβει ο Μπαλιού. Έξυπνη μπαλιά, ωστόσο ο Μπαλιού την αντιλήφθηκε γρήγορα, σταματώντας ουσιαστικά την πέλαση από πίσω του Παπαγαθονίκου. Οι κόντρες, το διώξιμο και επιθετικό φάουλ πάνω στον Πόπη από τον Γιώργο Ευθυμιάδη. Γκουβάρας, Ιωαννίδης, το σκάψιμο της μπάλας για τον Αρσενίδη. Γυρνάει ο Αρσενίδης, βρίσκει τον Παπαγαθονίκου, αλλά το κοντρόλ του τον φέρνει έξω την μεγάλη περιοχή. Ενώ υπάρχει παίκτη στο έδαφος του Οδυσσέα. Και εδώ κάποια νεύρα. Μαρίγκος και Πλίκας τα λένε σε έντονο ύφος. Μικρή διακοπή από τον διαιτητή Αγγελάκη, μιας και ο Θυμιάδης είναι στο έδαφος.
Έχουμε μπει στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Μικρή διακοπή εδώ στο Σταυρούπολης, ο Οδυσσιάς Κορδελιού προηγείται με 0-1. Να υπενθυμίσουμε σε αυτούς που έχουν μπει μόλις τώρα στον υπολογιστή ή στο λάπτοπ τους ή στο κινητό τους και παρακολουθούν την αναμέτρηση μέσω live stream. Σηκώθηκε ο Ευθυμιάδης, με 10 παίκτες θα μείνει προσωρινά ο Οδυσσιάς Κορδελιού. Χαρακτηριστικά φωνάζει ο Βασίλης Αντωνιάδης να κάνει γρήγορα. Και το fair play από τους παίκτες του Οδυσσέα. Ζήτα να μπεις, λέει ο Βασίλης Αντωνιάδης στον επιθετικό του Οδυσσέα. Παπαγαφωνίκου έχει έρθει αρκετά πίσω η μπαλιά του για τον Σταμάτη τώρα. Σταμάτη στη μεγάλη περιοχή, κόβει ωραία την μπάλα. Αποφεύγει και δεύτερο αντίπαλο το σούτ, την μπάλα out. Πολύ ωραίες οι τρίπλες του Αντώνη Σταμάτη. Ωστόσο το τελείωμα δεν ήταν και το καλύτερο. Δεν τα ζήγησε καλά. Άψογος χειριστής της μπάλας, όπως είπαμε, ο Αντώνης Σταμάτης. Μπήκε μέσα ξανά ο Ευθυμιάδης. Επανέρχονται ισορροπίες στο παιχνίδι. Αρσενίδης τώρα από τα αριστερά ψάχνει να βρει ποιον, τον Σταμάτη, ο οποίος ανεβαίνει συνεχόμενα δίπλα στον Παπαγαθονίκου. Πλάθοντας ένα 4-4-2 αρκετές φορές για τους γηπεδούχους. Αμυρίδης, η μπαλιά για τον Αρσενίδη, ωραίο το 1-2. Αμυρίδης, Παπαγαθονίκου, διώχνει ο Καράς. Η μπάλα απομακρύνεται προς τον Πόπη. Και τώρα ξανά ο Παύλος Μελάς, ποιος στα τελευταία λεπτά έχει ανεβάσει λίγο την απόδοσή του. Όχι βέβαια στα επιθυμητά επίπεδα για τους φίλους της ομάδος και για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στον πάγκο. Παπαδόπουλος, κεφαλιά του Μεμά. Δημογκίκας, Χατζηχαριστός, Ρετζέπης. Ένα κεφαλοβόλι από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Κέρδισαν φάουλ του Παύλου Μελά. Αμυρίδης τώρα. Ακόμα ένα γέμισμα προς τον Ιωαννίδη, ο οποίος παίρνει την μπάλα μπροστά. Ξεφεύγει τον Παπαδόπουλο. Ιωαννίδης, η σέντρα χαμηλή. Περνάει από όλους. Δεν φτάνει ποτέ στο Σταμάτη, ο οποίος καραδοκούσε λίγα μέτρα πιο πίσω για να πάρει την μπάλα και να σουτάρει στην εστία του Αθανασίου. Φάουλ για τον Οδυσσέα Κορδελιού. 0-1 για τους φιλοξενούμενους από τον γκολ του Ρετζέπη. Έχουμε μπει στα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο πρώτο λεπτό μάλιστα. Δεν θα αργήσει και ο ρέφερι του αγώνα να σφυρίξει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημιχρόνο, όπως είπαμε, όπου ο Οδυσσέας πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας τον Παύλο Μελά να κάνει το παιχνίδι του. Κερδίζοντας αρκετές μπάλες από ατομικά λάθη, μιας και πιέζει αρκετά ψηλά, ειδικότερα το πρώτο μισάωρο. Από εκεί πέρα ο Παύλος Μελάς ισορρόπησε κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι, δίχως βέβαια την κλασική ευκαιρία, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Έφτασε αρκετές φορές στο τελευταίο τέταρτο στην μεγάλη περιοχή του Αθανασίου, ωστόσο δεν τελείωσε τις φάσεις έτσι πως θα ήθελε. Ένα σούτ του Σταμάτη έχουμε να θυμόμαστε πριν 2 λεπτά. Και τέλος του πρώτου μέρους, Παύλος Μελάς, Οδυσσιάς Κορδελιού, 0-1 από τον γκολ του Ρετζέπη. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα για την περιγραφή του δεύτερου μέρους.
Επιστροφή εδώ στο γήπεδο Σταυρούπολης, δεύτερο μέρος της αναμέτρησης Παύλου Μελά και Οδυσσέα Κορδελιού. Αλλαγή, ο Κώστας Γεροντίδης, ο οποίος περνάει στο παιχνίδι. Να δω ποιος έχει περάσει εκτός. Ο Χρήστος Αρσενίδης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνει τη θέση του στον Κώστα Γεροντίδη, ο οποίος όπως είπαμε προέρχεται από έναν μικρό τραυματισμό και όχι στον αγωνιστικό χώρο. Κώστας Γεροντίδης στο πρώτο κανόνι τα τελευταία χρόνια του Παύλου Μελά, τράκαρε πριν δύο ημέρες με το αυτοκίνητό του. Για καλή του τύχη την γλίτωσε με κρατζουνιές, είχε άγιο ο Γέρο. Ένα γέμισμα εκεί το ρομπάλιου απομακρύνει. Παύλος Μελάς, Οδυσσέας Κορδελιού 0-1, να υπενθυμίσουμε. Ενώ όπως είδατε και λίγο νωρίτερα στις οθόνες σας τα ημίχρονα των υπόλοιπων δύο παιχνιδιών της Α1, Φοίνικας Πολύνης, Δόξα Πενταλόφου 1-0 στο ημίχρονο και νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Αγγελοχωρίου 0-1. Κεραυνός ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό της συνάντησης στο παιχνίδι του με το μεσημέρι. Από ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι ουσιαστικά. Δύο γκολ για τους φιλοξενούμενους, Οδυσσέα Κορδελιού και Κεραυνό Αγγελοχωρίου. Ενώ ο Φοίνικας, όπως είπαμε, προηγείται με 1-0 της Δόξα Πενταλόφου. Ναι, και θα πάρω εγώ σε αυτό και άμα δεν το είσαι εκεί πέρα, δεν το ξέρω αυτό στο τηλέφωνο. Στο 47, Παύλος Μελάς, Οδυσσέας Κορδελιού. Παρακολουθούμε, πέρασε το παιχνίδι, όπως είπαμε, ο Κώστας Γεροντίδης πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Κώστας Γεροντίδης, ο οποίος μετράει 79 γκολ με τη φανέλα του Παύλου Μελά. Όχι μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, αλλά από τότε που ξεκίνησε να αγωνίζεται στο ανδρικό τμήμα των Σταυροπολιτών, ένα παιδί της Ακαδημίας από τότε. Με λαμπρή πορεία και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αμυρίδης στο πλάγιο. Ιωαννίδης θέλει να ψάξει κάποιον συμπαίκτη του, βρίσκει τον Γκουβάρα Μεμά. Κάποια τραβήγματα εκεί με τον Γίδαρο. Μένει όρθιος ο Μεμά και υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης. Στημένη φάση λοιπόν για τον Παύλο Μελά. Μετά από ένα πρώτο μέρος, όπως είπαμε, που ο Οδυσσέας Κορδελιού είχε την υπεροχή κόντρα στους γηπεδούχους. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Κεφαλιά του Γεροντίδη. Η μπάλα παίρνει ύψος, απομακρύνεται και τώρα ξανά Ιωαννίδης. Εκ νέου γέμισμα, κεφαλιά προς τα πίσω του Παλιού, έρχεται το Καράς και σταματάει την προωθημένη πάσα του Ιωαννίδη. Αμυρίδης στο πλάγιο, κινείται ο Γεροντίδης με Μα. Αμυρίδης, δυνατές οι μονομαχίες. Κερδίζει ο αμυντικός του Παύλου Μελά, τρέχει ο Παπαγαθονίκου. Μπλοκάρει ο Αθανασίου, ο οποίος πετάει και την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μαρίγκο, ο οποίος τελικά σηκώνεται. Και πλάγιο τον Παύλο Μελά, ο οποίος θα τηρήσει το fair play. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με αυτό το βολέ τώρα του Αθανασίου, ψάχνει να βρει τον Ρετζέπη, κερδίζουν του Παύλου Μελά. Νερσεσιάν στη γραμμή, κερδίζει ο Παπαδόπουλος. Χατζηχαριστό στο διώξιμο Μπαλιού και πάλι για τον Οδυσσέα. Στο χώρο του κέντρου Δραγκουβάρας, παράλληλη πάσα για τον Αμυρίδη. Ο αρχηγός του Παύλου Μελά για τον Μεμά, κόβει ο Γίδαρος και η μπάλα πλάγιο. Τσελεκίδης αυτό το πλάγιο τον Οδυσσέα, κινεί το Ευθυμιάδης προς την μπάλα, αλλά έχει βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα μεταφέρεται στους γηπεδούχους για να εκτελέσουν αυτό το πλάγιο. Ένα άτσαλο διώξιμο. Σκάει μια φορά η μπάλα Παπαγαθονίκου ανάμεσα σε δύο. Το διώξιμο τον Δημογίκα. Πλίκας. Το διώξιμο και φάουλ από τον Γιώργο Ευθυμιάδη.
Από τα δεξιά τώρα ο Παύλος μιλάς με τον Γεροντίδη. Γουβάρας με μά. Το σκάψιμο της μπάλας για τον Γεροντίδη, ο οποίος έφυγε από την πλάτη της άμυνας, αλλά τελικά υπάρχει σηκωμένη σημαία από τον κύριο Αλιναλή, τον δεύτερο βοηθό. Μια από τις αγαπημένες κινήσεις του Κώστα Γεροντίδη, να φεύγει στην πλάτη της άμυνας. Η μπάλα για τον Οδυσσέα. Σούτ από τον Αθανασίου. Ιωαννίδης για τον Γεροντίδη. Κλέβουν του Κορδελιού, Γίδαρος. Ευθυμιάδη στο γύρισμα. Παπαδόπουλος στη βαθιά παλιά, αλλά στο πουθενά. Εκεί κινείται μόνο ο Αμυρίδης. Κεφαλιά του Γίδαρου σε πλάγιο. Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του Οδυσσέα Κορδελιού. Ο Γίδαρος. Μαρίγκος, κάθε τι πάσα δεν περνάει για τον Ευθυμιάδη. Πλίκας γλιστράει. Γίδαρος. Ιωαννίδης τώρα για τον Παύλο Μελά στην κόντρα. Η γηπεδούχη τον είδε και ο Ιωαννίδης. Πολύ καλές προοπτικές τώρα για τον Παύλο Μελά. Γεροντίδης, η παλιά από κοντά και βγάζει ο Θανασίου. Εκπληκτική ευκαιρία με τον Παπαγκαθονίκο από κοντά. Δεύτερη μοναδική ευκαιρία. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει ο Παύλος Μελάς. Μοιραίος εδώ ο Ρωμιός Παπαγκαθονίκου, ο οποίος στην διπλή ευκαιρία που του δόθηκε να ισοφαρίσει για τον Παύλο Μελά δεν τα κατάφερε. Ο Αθανασίου κράτησε την ψυχραιμία του και μπλόκαρε την μπάλα στην δεύτερη φάση. Ανεβάζει λοιπόν στροφές ο Παύλος Μελάς στο δεύτερο ημίχρονο. Ανεβαίνει ο Νερσεσιάν τώρα από τα δεξιά με αντίπαλο τον Δημογκίκα. Το Ρετζέπι, με συγχωρείτε. Ξανά Νερσεσιάν τώρα. Για να δούμε και τι θα κάνει ο δεξιός ο πισωφύλακας του Παύλου Μελά. Επιστρέφει την μπάλα. Γκουβάρας. Η σέντρα σούτ απευθείας έξω. Όρθιος ο Βασίλης Αντωνιάδης, όρθιος και ο Γιάννης Τσάρτσαλης. Δύο παλιοσυρές των επάγκων. Έτοιμος να δώσει συνέχεια και πάλι ο Αθανασίου, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης με τις δύο σωτήριες επεμβάσεις του. Γεροντίδης τώρα, ο οποίος έχει μπει ο Ρεξάτος τώρα από τα δεξιά. Γεροντίδης, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν έχει βγει μπάλα, τα κουνάκι προς τα πίσω. Με μα, Μυρίδης η σέντρα, η κεφαλιά, υπάρχει offside. Εκτεθειμένος εκεί ο Στέλιος Ιωαννίδης. Ο δραμηνός μεσοεπιθετικός του Παύλου Μελά, τον οποίο απέκτησαν οι Σταυροπολίτες σε το περασμένο καλοκαίρι από τους Φίλιππους Δοξάτου μετά τα αναμεταξύ τους παιχνίδια στα προπέρσινα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής, για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική καλύτερα. Και υπάρχει τραυματισμός ποδοσφαιριστή. Σηκώνει τα χέρια του Μεμά. Τώρα σηκώθηκε και ο Ρετζέπης. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Κόπης για τον Πλίκα. Αμυρίδης, Σταμάτης, κοντρόλ. Ωραία τρίπλα στον Γίδαρο. Αμυρίδης στη βαθιά παλιά. Τρέχει ο Παπαγκαθονίκου. Τσιμπάει την μπάλα ο Ιωαννίδης. Ανοίγει το κοντρόλ όμως. Πήγε να του δοθεί ευκαιρία εδώ του Ιωαννίδη για να πατήσει η περιοχή, ωστόσο δεν την περίμενε την γκέλα, αυτό το τσαφ που λέμε της μπάλας. Μαρίγκος τώρα από τα αριστερά για τον Οδυσσέα. Λάθος συνεννόηση, πλάγιο για τον Παύλο Μελά, ο οποίος έχει κερδίσει σε αυτό το δεύτερο μέρος, σε αυτά τα λίγα λεπτά, τον χώρο του κέντρου. Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, όπου όπως είπαμε ο Οδυσσέας είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο κομμάτι. Η παλιά του Πλίκα δεν είναι καλή, απευθείας έξω, σε πλάγιο για τον Οδυσσέα.
Σοβαρά! Τσελεκίδης ψάχνει τον Ευθυμιάδη. Χατζηχαριστό στο διώξιμο Παπαγαθονίκου, η κεφαλιά από τον Μπαλιού. Τάκλιν πάνω στον Δημογίκα και σωστά φάουλ από τον Μανώλη Γκουβάρα, ο οποίος δίνει και το χέρι του στον Δημογίκα. Για κάτι διαμαρτύρονται του Παύλου Μελά. Δεν παρατήρησα κάποια απρεπή συμπεριφορά, τουλάχιστον με πρώτη ματιά. Εσείς που είστε στο σπίτι μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Το σουτ και μπάλα στα δίκτυα. Από το πουθενά το 0-2 για τον Οδυσσέα Κορδελιού με τον Γιώργο Φημιάδη, ο οποίος πιάνει στον ύπνο εδώ την άμυνα του Παύλου Μελά. 0-2 έτσι στα ξαφνικά και πλέον ο Παύλος Μελάς είναι αναγκασμένος να τα παίξει όλα για όλα. Μπράβο, 0-2 με τον Γιώργο Ευθυμιάδη, τον πρώτο σκόρερ του Οδυσσέα, να συνεχίζει με γκολ την 7η αγωνιστική. Μπράβο, σέντρα για τον Παύλο Μελά μετά το 0-2. Τέταρτο γκολ για τον Γιώργο Ευθυμιάδη στο πρωτάθλημα Παπαγαθονίκου. Η μπαλιά δυνατή στα πόδια του Αθανασίου. Εκεί λοιπόν που ο Παύλος Μελάς ανέβαινε κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Οδυσσέας Κορδελιού κάνει δύο τα τέρματά του με τον Γιώργο Ευθυμιάδη. Το διώξιμο πλάγιο για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους τώρα με τον Τσελεκίδη. Έχουν ανέβει μέτρα ξανά οι φιλοξενούμενοι. Ευθυμιάδης, οι κόντρες out. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Γιώργος Ευθυμιάδης για τον Οδυσσέα Κορδελιού, ο οποίος κερδίζει σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως αυτή του Παύλου Μερά. Με 0-2 η κεφαλιά του Μπαλιού. Δημογκίκας κλέβει ο Νερσισιάν. Γκουβάρας αρχεί, χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Παπαγαθονίκου, το διώξαμε τον Τσελεκίδη. Και τώρα Ευθυμιάδης παίζει ωραία δεξιά για τον Τσιούπα. Δεν περνάει η πάσα του Τσιούπα. Χειροκροτήματα από την κερκίδα. Κεφαλιά του Αμυρίδη. Αμυρίδης μένει όρθιος. Οι κόντρες πλάγιο για τους γηπεδούχους. Αλλαγή μπάλας. Πιέζουν πάντως του Οδυσσέα. Σταμάτης. Τα κουνάκια για το Σταμάτη. Δεν τους βγαίνει τίποτα των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν χάσει το καθαρό μυαλό. Αμυρίδης η κεφαλιά, δεύτερο σερί πλάγιο για τον Οδυσσέα μετά την κεφαλιά του Αμυρίδη. Υπάρχει φάουλ, σωστά, από τον Ηλία Παπαδόπουλο. Η μπάλα για τον Παύλο Μελά. Πόπης τώρα. Παίζει για τον Χατζηχαριστό, κάθετη πάσα για τον Σταμάτη, ο οποίος έχει κλειστεί καλά από τα αμυντικά χαφ του Οδυσσέα Κορδελιού. Δεν τον έχουν αφήσει να πάρει μπάλα και να κουβαλήσει και να κάνει το παιχνίδι ουσιαστικά του Παύλου Μελά. Ενώ ετοιμάζεται ο Κώστας Κόλκος για τον Οδυσσέα Κορδελιού να περάσει το παιχνίδι. Δεύτερο χρόνο με την φανέλα του Οδυσσέα Κορδελιού μετά το πέρασμά του από την Αθλητική Ένωση Βόσμου. Αποχωρεί ο Τσιούπας, μαχητικός πάντως
έδωσε ό,τι μπορούσε, αφήνει τη θέση του για τον Κώστα Κόλκο. Ακόμα πιο επιθετικό πάντως το σχήμα του Οδυσσέα Κορδελιού, μιας και ο Κώστας Κόλκος είναι περισσότερο παίχτης που πατάει περιοχή, που κουβαλάει περισσότερο μπάλα ουσιαστικά παρά τόσο συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα. Το διώξιμο, λάθος, Γίδαρος, Χατζηχαριστός, ένα γέμισμα, Γεροντίδης και πάλι του Κορδελιού. Γίδαρος, η μπαλιά για τον Ευθυμιάδη, υπάρχει offside όμως. Στο έδαφος και πάλι ο Γιώργος Ευθυμιάδης. Χατζηχαριστός, Νερσεσιάν, σηκώθηκε ο Ευθυμιάδης. Μεμά για τον Γκουβάρα. Πλίκας, μια μπαλιά στο πουθενά, εκεί βρίσκεται μόνο ο Αθανασίου. Βάσει της εικόνας που βλέπουμε τώρα, θεωρώ πολύ δύσκολο να αλλάξει το αποτέλεσμα, εκτός κι αν ο Παύλος Μελάς έχει τόσο μεγάλη βελτίωση στην υπόλοιπη ώρα που απομένει. Πλάγιο για τον Οδυσσέα. Κεφαλιά του Νερσεσιάν, δεύτερη συνεχόμενη από τον παίχτη του Οδυσσέα. Για να δούμε τους φιλοξενούμενους. Ψιλοκρεμαστή παλιά, διώχνει ο Χατζηχαριστός. Ξανά τώρα ο Οδυσσέας με τον Γίδαρο για τον Κόλκο. Κλέβει Αμυρίδης τώρα. Βγάζει για τον Παπαγαθονίκου. Έξαλλος ο Βασίλης Αντωνιάδης. Χαρακτηριστική η φωνή του Βασίλη Αντωνιάδη προς τον Μπέζο Τσελεκίδη, ο οποίος του λέει να μην ανεβαίνει, να κρατάει τη θέση του πίσω, καθώς ο Παύλος Μελάς βγαίνει εύκολα στην κόντρα με τους παίχτες που έχει. Μάλιστα στη συγκεκριμένη φάση τόσο ο Κόλκος όσο και ο Τσελεκίδης ήταν σχεδόν στο ένα μέτρο απόσταση. Αποτέλεσμα με το που έκλεψε ο Παύλος Μελάς την μπάλα να βγει στην κόντρα. Για να δούμε τώρα τον Μαρίγκο. Κερδίζει ο Χατζηχαριστός, η μπαλιά για τον Αμυρίδη. Ακουμπάει ο Κόλκος, πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Παπαγαθονίκου, λάθος. Υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο του Παύλου Μελά. Οδυσσέας Κορδελιού πατάει καλύτερα, όπως και στο πρώτο μέρος, μετά από ένα αρχικό καλό πεντάλεπτο του Παύλου Μελά. Ο Οδυσσέας έχει περιορίσει πολύ καλά τα του Παύλου Μελά. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους. Σε πολύ καλή μέρα πάντως και ο Μπαλίου με τον Καρά. Μεμά δεξιά για τον Γεροντίδη. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, τα κούνη του Παπαγαθονίκου, δεν πέρασε μπάλα, διώξαν του Κορδελιού. Γουβάρας για τον Μεμά. Γεροντίδης. Βγαίνει ο Θανασίου και μπλοκάρει. Έχουν κλείσει πολύ καλά τους διαδρόμους οι φιλοξενούμενοι. Ελάχιστες φορές έχει περάσει κάθε την πάσα προς την μεγάλη περιοχή του Αθανασίου. Ρετζέπης για τον Ευθυμιάδη. Βάζει ωραία το σώμα του Γκουβάρας, κλέβει την μπάλα και δίνει για τον Πλίκα. Η μπαλιά του Πλίκα για τον Σταμάτη τώρα, ο οποίος έχει μεταφερθεί στα αριστερά. Ο Γκάνης Άρσανης έχει φέρει στο κέντρο τον Ιωαννίδη. Αλλάζουν συνεχώς αυτοί οι παίχτες, αυτή η τετράδα παιχτών. Αντώνη Σταμάτη, Στέλιο Ιωαννίδη, Ρομίλου Παπαγαθολίκου και Κώστα Γεροντίδη. Και πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Μην
0-2 Οδυσσιάς Κορδελιού, να επενθυμίσουμε από τα γκολ του Ρετζέπη και του Ευθυμιάδη. Πλάγιο για τον Οδυσσέα. Το διώξιμο σε πλάγιο, ακόμα ένα στη σειρά. Τσελικίδης λοιπόν σε αυτό το πλάγιο για τον Οδυσσέα. Αμυρίδης αφήνει την μπάλα να περάσει σε πλάγιο. Ο Τσελικίδης έξυπνα. Αμυρίδης, κεφαλιά του Ιωαννίδη και τώρα Σταμάτης. Με πλάτη ο Παπαγαθονίκου, Ιωαννίδης για τον Γεροντίδη, ο οποίος γλιστράει. Ανεβαίνει και ο Μεμά. Έχουν γυρίσει όμως του Κορδελιού. Η παλιά για τον Ιωαννίδη. Γεροντίδη στο χώρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στα αριστερά. Η σέντρα του Γεροντίδη χλιαρεί απευθείας έξω. Δίχως αποτέλεσμα αυτή η παλιά του Γεροντίδη. 0-2 εδώ στη Σταυρούπολη για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Και φάουλ επιθετικό υπέρ του Παύλου Μελά. Ιωαννίδης τώρα για τον Παύλο Μελά από τα αριστερά. Αμυρίδης, άτσαλο το διώξιμο. Εύκολα ο Γίδαρος. Η παλιά για τον Ευθυμιάδη. Δυσκολεύονται αρκετά στην ανάπτυξη του Παύλου Μελά. Δεν μπορούν να περάσουν τις κάθετες πάσεις τους, χάνοντας εύκολα την κατοχή. Και τον Οδυσσέα Κορδελιού να χτυπάει στην κόντρα. Ο Οδυσσέας Κορδελιού, ο οποίος παρατάσσεται πάντως με αμυντικούς προσανατολισμούς στο δεύτερο μέρος σχετικά με το πρώτο, όπου πίεζε στα 2 τρίτα του γηπέδου. Άλλωστε είχε και το σκόρο υπέρ του, 0-1. Του βγήκε και τον κόλ ουσιαστικά με τον Ευθυμιάδη και πλέον το παιχνίδι είναι στα μέτρα του. Ιωαννίδης, Σταμάτης, Βουβάρας, λάθος συνεννόηση. Ο Γίδαρος αφήνει την μπάλα να περάσει σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Οδυσσέα. Πλάγιο για τον Οδυσσέα. Ενώ αποχωρεί ο Τσελεκίδης, ο οποίος έχει ματώσει. Και το αρχαιοελληνικό πνεύμα θάνατο από την κερκίδα το πέσε κάτω μέσα στο γήπεδο. Αυτή η νοοτροπία θα μας φάει. Ευθυμιάδης τώρα από τα δεξιά. Η σέντρα πολύ ωραία, βγαίνει ο Πόπης. Δεν προλάβει την μπάλα ο Κόλκος. Προσπαθεί τώρα ο Παύλος Μελάς να βγει στην επίθεση, βρίσκοντας αποδιοργανωμένη την άμυνα του Οδυσσέα. Η μπάλα στην κερκίδα παραλίγο πάνω μας. Από τα αριστερά τώρα ο Παπαγαθονίκο, ο οποίος περνάει πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα είναι για τον Οδυσσέα Κορδελιού, ενώ ετοιμάζεται να μπει και ο Δημήτρης Γιωτατής. Ανακατεύει την τράπουλα και πάλι ο Γιάννης Σάρτσαλης. Αποχωρεί ο Μανώλης Γκουβάρας. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, ελεύθερο από τον Αθανασίου. Γεροντίδης από τα δεξιά. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, Γιωτατής πιάνει το σούτ. Δεν το ζήγησε καλά, προσπάθησε να το κάνει με τη μία. Με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει αρκετά έξω από την εστία του Αθανασίου. Όλα για όλα λοιπόν από τους Σταυροπολίτες με την είσοδο του Δημήτρη Γιωτατή. Γίδαρος. Η παλιά για τον Ρετζέπη. Υπάρχει offside. Βιάζονται εκεί του Παύλου Μελά. Νερσεσιάν. Γεροντίδης. Αλλαγή παιχνιδιού. Σταματάει ο Κόλκος την μπάλα. Η παλιά του για τον Ευθυμιάδη δεν είναι καλή όμως. Ξανά του Παύλου Μελά. Γίδαρος, ακόμα ένα κόψιμο.
ένας από τους καλύτερους παίκτες του Οδυσσέα σήμερα. Έχει κόψει αμέτρητες φορές κάθετες πάσεις του Παύλου Μελά και γενικά τσίμπησε και την μπάλα ο Ευθυμιάδης, ωστόσο δεν ακολούθησε κάποιος. Ο Γίδαρος, ο οποίος ψηφίστηκε πέρσι από το κοινό του ΕΠΣΗ24, ο πολυτιμότερος παίκτης της Α1. Τα δεξιά τώρα Γεροντίδης, η σέντρα χαμηλά. Σταματάει ο Τσελεκίδης, οι κόντρες, η μπάλα out. Η μπάλα για το Κορδελιό. Παύλος Μελάς, Οδυσσέας 0-2. Με τα γκολ του Ρετζέπη και του Ευθυμιάδη. Κερδίζει ο Παπαδόπουλος για τον Οδυσσέα. Η μπαλιά των Ρετζέπη, υπόδειξη για offside από τον Ηλία Παπαδόπουλο. Σηκώνει το χέρι του Ρετζέπης. Γεροντίδης, δεν βοηθάει ο γωνιστικός χώρος. Κλέβουν του Παύλου Μελά. Νερσεσιάν πέφτει κάτω. Και η μπάλα είναι για τον Οδυσσέα. Τώρα τη βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Νερσεσιάν είναι στο έδαφος. Ο Δημογκίκας την έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μικρή διακοπή και πάλι για τις πρώτες βοήθειες. Παύλος Μελάς, Οδυσσέας 0-2. Με τα γκολ του Ρετζέπη και του Ευθυμιάδη. Έχουμε διανύσει 70 λεπτά παιχνιδιού εδώ στη Σταυρούπολη. Ακόμα 20 για την συμπλήρωση του 90 λεπτού. Το βολέ του Αθανασίου, ο Πλίκας πρώτα στην μπάλα. Πρωτού φτάσει ο Ευθυμιάδης, πλάγιο για τους Σταυρουπολίτες. Με τον Αμυρίδη, Σταμάτης με μά. Και πάλι Σταμάτης τώρα. Μένει όρθιος ο Σταμάτης, κάνει τους ελιγμούς, παίζει για τον Γεροντίδη, ο οποίος ψάχνει τώρα τον Ιωτατή. Σε θέση offside όμως. Ο Κύπριος έχει σηκώσει τη σημαία του Άιναλης. Η μπάλα για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Ενώ έχει αρχίσει ξανά το ψιλόβροχο εδώ στην Σταυρούπολη. Προβληματισμένοι πάντως οι άνθρωποι του Παύλου Μελά. Πλάγιο για τον Οδυσσέα τώρα, μετά από το πόδι που έβαλε και ο Δημήτρης Γιωτατής. Τσελεκίδης, κεφαλιά του Πλίκα. Βάζει ωραία το σώμα του με μά και τώρα βλέπει γήπεδο. Παίζει για τον Γεροντίδη, κινείται και ο Σταμάτης στον άξονα. Έχει γυρίσει ο Οδυσσέας όμως. Αναγκάζει τον Γεροντίδης να γυρίσει πολύ πίσω και να πάρει την μπάλα. Με αποτέλεσμα ο Παύλος Μελάς να έχει μείον ένα παίχτη γρήγορο στην επιθετική του γραμμή. Εδώ και ο οργανωτής. Μεμά. Τάκλιν του Γίδαρου. Μένει όρθιος ο Μεμά. Θέλει να ξαναπεράσει τον Γίδαρο. Έχει αργήσει όμως και φάουλ που κερδίζει ο Μεμά. Από τον Γίδαρο, αρχηγός του Οδυσσέα. Και κάρτα στον Γίδαρο, όποιος τα έλεγε εκεί με τον κύριο Αγγελάκη. Νομίζω είναι για διαμαρτυρία. Αν και υπήρχε τραύμα στη φανέλα, νομίζω ο κύριος Αγγελάκης του την έβγαλε τώρα για διαμαρτυρία. Χωρίς να είμαι βέβαια σίγουρος. Δεν παίρνω και όρκο. Κώστας Γεροντίδης τώρα. Σε ένα φάουλ του Παύλου Μελά. Στα μισά, μεταξύ μεγάλης περιοχής και μεσαίας γραμμής. Εύκολα ο Αθανασίου. Θέλει να βγάλει αντεπίθεση ο Αθανασίου. Ρετζέπης, Ευθυμιάδης. Ωραίο το 1-2, για να δούμε τον Ρετζέπη. Ανεβαίνει και ο Κόλκος από τη δεξιά πλευρά. Ευθυμιάδης. Κλέβουν του Παύλου Μελά. Συνεχώς όρθιοι και οι δύο προπονητές.
δεν έχουν κάτσει ούτε λεπτό στον πάγκο τους. Νεσεσιάν για τον Παύλο Μελά, δεν περνάει η πάσα του για τον Γεροντίδη. Παπαγαθονίκου Μπαλιού, το διώξιμο σε ένα χώρο που δεν βρίσκεται κανένα συμπαίκτης του. Σταμάτης τώρα. Αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Νεσεσιάν, ο οποίος αργεί και παίζει ξανά πίσω για τον Χατζηχαριστό. Σταμάτης, ο οποίος έχει γυρίσει πιο πίσω τώρα. Δεν περνάει η πάση του για τον Ιωτατή. Είπαμε σε πολύ καλή μέρα, Μπαλιού και Καράς μαζί με τον Ιγίδαρο. Η παλιά τον Ρετζέπη, δεν υπάρχει offside. Ρετζέπης με τον Πόπι, Πόπις απομακρύνει. Έσπασε την γραμμή του offside. Το Ρετζέπης είχε και απέναντί του τον Κόλκο. Ωστόσο ο Αστέριος Πόπις πρόλαβε την μπάλα, αντιλήφθηκε τη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Παλεύει ο Ρετζέπης. Η μπάλα είναι για τον Παύλο Μελά. Ιωτατής, με συγχωρείτε, Σταμάτης. Μένει όρθιος ο Σταμάτης. Θα παίξει για τον Γεροντίδη, τον κόβουν του Κορδελιού. Οι κόντρες πλάγιο για τον Οδυσσέα. Το 0-2 παραμένει εδώ στη Σταυρούπολη για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Ακόμα 15 λεπτά για την ολοκλήρωση του 90 λεπτού. Συν όποια λεπτά καθυστερήσεις έχουμε. Ιωτατής κρατάει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ανοίγει το κοντρόλ. Θα παίξει για τον Ιωαννίδη. Περιμένει και ο Νερσεσιάν. Γεροντίδης, κλέβει ο Παπαδόπουλος. Μαρίγκος ξανά του Παύλου Μελά. Το γύρισμα στον Πόπι. Και ξανά σε οργανωμένη επίθεση σταυροπολίτες, οι οποίοι δεν βρίσκουν εύκολα τους διαδρόμους. Ο Οδυσσέας Κορδελιού είναι εξαιρετικός μεσοαμυντικά. Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του παίρνουν άριστα σε αυτά τα 77 λεπτά που έχουμε παίξει. Στο έδαφος ο Χάρης Παπαδόπουλος. Χατζηχαριστός, η κεφαλιά φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Παύλου Μελά. Γεροντίδης αφήνει για τον Μεμά. Ξανά Γεροντίδης. Παίζει για τον Αμυρίδη. Από κανονική θέση σέντρα πλάγιο για τους Σταυροπολίτες. Γεροντίδης κόβει ωραία την μπάλα στο αριστερό του. Στο δεξί, με συγχωρείτε. Διώξιμο του Καρά. Νεσεσιάν έχει χώρο. Θα πιάσει το σουτ. Αρκετά άστοχο. Δίχως καμιά τύχη. Και η μπάλα περνάει σε πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Βάζει ωραία το σώμα του ο Ιωτατής. Καλύπτει ο Μπαλιού. Περνάει ο Ιωτατής, πατάει περιοχή. Σπάει την μπάλα και μοναδική ευκαιρία με τον Αντώνη Σταμάτη. Να χάνει σχεδόν ευκαιρία σε κενή εστία. Έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ. Και όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Παλιά για τον Ευθυμιάδη, υπάρχει offside. Σωστά ο κύριος Παπαδόπουλος σηκώνει τη σημαία του. Από εδώ που βρισκόμαστε. Αμυρίδης. Η παλιά για τον Γεροντίδη, ο οποίος περιμένει στην πλάτη της άμυνας. Και
κεφαλιά και κόρνερ. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Παύλο Μελά. Ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Πρέπει να τα παίξει όλα για όλα. Ενώ ετοιμάζεται να μπει ο Τσολαρίδης από ό,τι βλέπω. Ο Τσολαρίδης είναι. Ο Φιδάκης νομίζω πως είναι. Γεροντίδης. Η σέντρα, το διώξιμο. Ευθυμιάδης ξεχνάει την μπάλα. Και τώρα αντεπίδεση για τον Οδυσσέα. Εκεί όμως βγαίνει ο Πόπης να μαζέψει. Υπάρχει μικρή διακοπή καθώς υπάρχει παίχτης στο έδαφος από εκεί, από την αριστερή πλευρά. Ο Χάρης Παπαδόπουλος είναι στο έδαφος, ενώ ετοιμάζεται Μακρύς για τον Οδυσσέα. Ο Μακρύς και ποιος άλλος είναι εκεί και με το 13 νομίζω ότι είναι. Ναι, ο Μακρύς και ο Τσιάκος. Διπλή αλλαγή για τον Βασίλη Αντωνιάδη. Ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και η τρίτη αλλαγή του Γιάννη Τσάρτσαλη στο παιχνίδι με τον Φιδάκη. Ρετζέπης δεξί μπακ από αριστερό χαφ. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Βασίλης Αντωνιάδης, και τώρα κινείται και ο Ρετζέπης προς τη δεξιά πλευρά. Διπλή αλλαγή με τον Μακρύ, τον Κώστα και τον Τσιάκο να περνάνε στο παιχνίδι. Αποχωρεί Μαρίγκος και Παπαδόπουλος. Όχι, ναι, και ο Παπαδόπουλος. Μπαίνει και ο Φιδάκης, αποχωρεί ο Παπαγαθονίκου. Τρίτη και τελευταία αλλαγή και για τον Γιάννη Τσάρτσαλη, ο οποίος μεταφέρει τον Κώστα Πλίκα στην επίθεση, αφήνοντας το Φιδάκι πίσω. Μακρύς, Ευθυμιάδης, είναι σε θέση offside. Όλα για όλα λοιπόν για τον Παύλο Μελά, με Κώστα Πλίκα στην επίθεση, Δημήτρη Ιωτατή και Κώστα Γεροντίδη. Σταμάτης τώρα, πατάει περιοχή, θέλει να βγάλει και τη σέντρα, τη βγάζει τελικά, Ιωτατής η κεφαλιάκι, μπάλα out. Μετά από αρκετή ώρα, ευκαιρία με τον Κύπριο επιθετικό για τον Παύλο Μελά. Σε ρόλο ball boy ο Αντώνης Σταμάτης τρέχει να μαζέψει την μπάλα. Καθώς ο χρόνος περνάει εις βάρος της ομάδας του, το 0-2 παραμένει για τον Οδυσσέα. Στο 37 της επανάληψης βρισκόμαστε. Ακόμα 8 λεπτά για την συμπλήρωση των 90. Την παλιά για τον Γεροντίδη, ο οποίος φεύγει από την πλάτη. Γίνεται το λάθος, αλλά δεν έχει δει ότι έχει γίνει το λάθος από τους αμυντικούς του Οδυσσέα και γι' αυτό σταμάτησε ο παίχτης του Παύλου Μελά. Ενώ να αναφέρουμε ότι ο σημερινός αγώνας είναι μια προσφορά από το καφέ μπαρ French στη Σταυρούπολη. Στο έδαφος εκεί ο Μπαλιού τώρα σηκώνεται. Σταμάτης, κερδίζουν του Κορδελιού, βαθιά μπαλιά του Γίδαρου, πολύ ωραία και ωραίο σταμάτημα από τον Κόλκο. Η μπαλιά του δεν περνάει όμως, Τσελεκίδης και πάλι το Κορδελιό. Λάθος πάσα και η μπαλαπλάγιο για τον Παύλο Μελά. Ο Οδυσσέας Κορδελιού βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη νίκη εδώ στην Σταυρούπολη. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Ωστόσο, αν αυτή επέλθει, σίγουρα θα πρόκειται για μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία δύσκολα χάνει στην έδρα της. Από τα δεξιά τώρα Γεροντίδης, περνάει τον Τσελεκίδη, τώρα πατάει και περιοχή, Γεροντίδης, σταμάτησε το πλασέ, μπάλα out.
δεν έβαλε σωστά το σώμα του στο σούτ που έκανε. Και ο Αθανασίου τώρα στείνει την μπάλα για την συνέχεια του παιχνιδιού. Λέμουν ξανά τον Παύλο Μέλα, οι οποίοι πατάνε καλύτερα σε αυτά τα τελευταία 8 λεπτά του παιχνιδιού. Δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Η Μπαγιά και τον Ευθυμιάδη, φάτσα κάρτα για Κόλκος και μπάλα out. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη φορά για τον Οδυσσέα. Μετά το χαμένο σου του Αντώνη Σταμάτη, ο Κόλκος απαντάει στις χαμένες ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους. Πηδάει ο Πλίκας, Τσελεκίδης, Δημογκίκας, Μεμά, Σταμάτης και τώρα Κόλκος. Βάζει ωραία το σώμα του, απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Το γέμισμα κάνει κάτι περίεργα και ο Αθανασίου τελικά μπλοκάρει. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Ο Οδυσσέας Κορδελιού προηγείται με 0-2 του Παύλου Μελά. Όπως είπαμε, με τα γκολ του Ρετζέπη και του Ευθυμιάδη. Τέταρτο γκολ για τον Γιώργο Ευθυμιάδη. Τρίτο σε δεύτερο παιχνίδι. Μετά τα δύο που έβαλε στον Φίνικα, ένα και στον Παύλο Μελά τώρα. Μακρύς. Ανεβαίνει και ο Κόλκος τώρα. Φάτσα κάρτα με τον Πόπι, τον Πλασέ και το 0-3. Κώστας Κόλκος, ο οποίος βάζει τη σφραγίδα του σε αυτή τη νίκη του Οδυσσέα Κορδελιού. Να λοιπόν που το παιχνίδι εδώ τελειώνει για τον Οδυσσέα Κορδελιού. 0-3. 0-3 λοιπόν για τον Οδυσσέα, ο οποίος το πήρε το παιχνίδι με αυτή τη σφραγίδα του Κώστα Κόλκου. Ένα γκολ Κόλκος, ένα γκολ Ευθυμιάδης και το πρώτο από τον 16. Το σούτ που πήγε να γίνει εύκολα και ο Αθανασίου έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δύσκολα να αλλάξει πλέον η αναμέτρηση. Έχει γύρει πλάστικα υπέρ του Οδυσσέα Κορδελιού, ποιος άνοιξε το σκορ με τον Ρετζέπη, έκανε το 0-2 με τον Ευθυμιάδη και το 0-3 πριν ένα λεπτό με τον Κώστα Κόλκο. Όσο να τρέξουν και οι γηπεδούχοι τώρα, δύσκολα καλύπτει διαφορά τριών τερμάτων. Αμυρίδης, Σταμάτης, Μεμά, Σταμάτης, κάθετη πάσα για τον Πλίκα από τα δεξιά, το σούτ που θα γίνει μπλοκάρει εύκολο. Ο Θανασίου προβληματίζει σήμερα ο Παύλος Μελάς. Και το βολέ από τον Αθανασίου. Παύλος Μελάς, ο οποίος δεν μπορεί να διαγράψει μια σταθερή πορεία, κατάφερε, κέρδισε τη Θέρμη, έχασε από τον Νέαντα και τώρα ιτάται από τον Οδυσσέα Κορδελιού. Γεροντίδης, δεν υπάρχει κανένας πίσω του. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ ωραία η κίνησή του. 0-3 λοιπόν για τον Οδυσσέα εδώ στη Σταυρούπολη. Μια πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα του Βασίλη Αντωνιάδη. Η σέντρα κοντράρει πάνω στον Τσελεκίδη και πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Ακόμα 2 λεπτά για την ολοκλήρωση των 90 και κάτι λιγότερο. Γεροντίδης μαζεύει την μπάλα. Παραπέξουν το 1-2 οι παίκτες του Παύλου Μελά. Κόλκος απομακρύνει, πλάγιο για τον Οδυσσέα. Thank you.
Δημογκίκας, Κόλκος. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Οδυσσέα Κορδελιού από τον κύριο Αγγελάκη, ο οποίος μαζί με τους βοηθούς του, Παπαδόπουλο Ηλία και Αϊναλή, τα έχουν πάει περίφημα σήμερα εδώ στη Σταυρούπολη. Έχουν περάσει σχεδόν απαρατήρητοι, όπως πρέπει να περνάνε οι διαιτητές. Μεμά για τον Παύλο Μελά. Αμυρίδης, το γέμισμα, εύκολα εκεί ο Καράς και η μπαλιά για τον Τσελεκίδη. Το παιχνίδι οδεύει προς το τέλος του. Οδυσσέας Κορδελιού βρίσκεται αγκαλιά με την νίκη και με τους τρεις βαθμούς της νίκης. Από τον άλλο ο Παύλος Μελάς θα υποστεί την δεύτερη σερίτα στο πρωτάθλημα από τον Οδυσσέα Κορδελιού σήμερα. Η πρώτη ήταν από τον Ανταεβόσμου, τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα. Γεροντίδης, ανεβαίνει ο Ιωαννίδης. Πατάει για τον Γεροντίδη, σέντρα χαμηλά, διώχνει ο Γίδαρος. Πανταχού παρών ο μεσοαμυντικός του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας Κορδελιού, ο οποίος με την νίκη αυτή θα φτάσει τον Παύλο Μελά στην βαθμολογία. Θα πάει στους 12 βαθμούς, όσους έχει και ο Παύλος Μελάς. Διαμαρτύρεται εδώ ο Δημήτρης Γιωτατής. Τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μια ήττα από τον Φίνικα Πολύχνες θα έχει ο Οδυσσέας Κορδελιού μετά από αυτό το μάτς. Ενώ την επόμενη αγωνιστική ο Παύλος Μελάς πηγαίνει μέσα στον πεντάλοφο για το μάτς με την τοπική Δόξα, ενώ στον αντίποδα ο Οδυσσέας Κορδελιού θα υποδεχθεί τον Πομαλακοπής. Και η μπάλα προς τον Αθανασίου. Τυπικά περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι. Έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Φιδάκης, Δημογκίκας, ξανά Φιδάκης, Γίδαρος. Η μπάλα κάνει τσαφ. Κεφαλιά του Αμυρίδη, υπάρχει φάουλ καθώς έχει σηκώσει το πόδι του εκεί ο Τσιάκος. Σκληρό καρύδι ο Αμυρίδης, δεν πέφτει εύκολα κάτω. Χατζηχαριστός στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Δεν θα αργήσει σιγά σιγά και ο κύριος Αγγελάκης να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ακόμα ένα 90 λεπτό να παίζαμε, το αποτέλεσμα θεωρώ ότι δεν θα άλλαζε. Ο Οδυσσέας Κορδελιού είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Αν και ο Παύλος Μελάς έχασε και αυτό τις ευκαιρίες του. Οι δύο μάλιστα κλασικές με τον Αντώνη Σταμάτη. Όπως και ο Οδυσσέας, ο οποίος πριν βάλει τον κόλο Κώστας Κόλκος, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία σε κενή εστία. Γεροντίδης τώρα. Η παλιά, Φιδάκης, πλασέ και το 1-3. Το γκολ της τιμής λοιπόν από τον Φιδάκη για τον Παύλο Μελά. Υπό άλλες συνθήκες μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν η χρυσή αλλαγή του Γιάννη Τσάρτσαλη, αλλά όταν το σκορ είναι 0-3 και απλά μειώνεις 1-3, απλά σκοράρεις δίχως καμιά ουσία. Βέβαια θα μπει αυτό στα ατομικά στατιστικά του νεαρού, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Παύλου Μελά. Σέντρα για τον Οδυσσέα. Άργησε να ξυπνήσει εδώ ο Παύλος Μελάς και ουσιαστικά τα φόπλακα ήταν το τρίτο γκολ του Κόλκου στα όνειρα για νίκη. Κεφαλιά του Αμυρίδη, κεφαλιά του Καρά στη συνέχεια. Πιέζει ο Ευθυμιάδης. Νερσεσιάν σε μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Κλέβει ο Κόλκος. Αμυρίδης. Μεμά. Βγάζει για τον Ιωτατή. Κλέβει την μπάλα ο Ιωτατής μέσα στη μεγάλη περιοχή και δεν περνάει η πάσα του στον Φιδάκη για να κάνει το 2-3 αυτός και να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Καθοριστική επέμβαση και πάλι της άμυνας του Οδυσσέα Κορδελιού, η οποία λειτουργεί άψογα σήμερα.
με μα, κάνει τους ελιγμούς, Ιωτατής, την τρίπλα, το σου, την μπάλα στη Δοκό. Ωραίο το σούτα τον Κύπριο. Αλλά το παιχνίδι οδεύει προς τη λήξη. Ο κ. Αγγελάκης κοιτάει διακριτικά το ρολόι του. Κάτι του έπεσε εκεί. Και τέλος της αναμέτρησης, ο Δησιάς Κορονοϊού φεύγει με το διπλό εδώ από την Σταυρούπολη, κερδίζοντας με 1-3 τον Παύλο Μελά. Σκόρερ του Δησιά. Ο Ευθυμιάδης, ο Κόλκος και ο Ρετζέπης, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ. Ενώ από την άλλη ο Φιδάκης μείωσε σε 1-3 για να διαμορφώσει το τελικό 1-3. Εμείς σας αποχαιρετούμε εδώ από τη Σταυρούπολη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τα γήπεδα της ΕΠΣ Μακεδονίας. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε.